πολιτικές κουβέντες και για τη συνέχεια. Καλωσορίζοντας την κυρία Αρετή Σπαχή, η οποία είναι εκπρόσωπος του Μη Λάμδα Κομμουνιστικού Κόμματος. Κυρία Σπαχή, καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα στους φίλους ακροατές, τους γιατρούς. Άκουγα ότι σχολιάζεται προηγουμένως πως υπογράφουμε την ανακοίνωση και σε όλα τα επίπεδα. Το πάμε λίγο παρακάτω στα αίτια. Εν πάση περιπτώσει θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Καλημερίζουμε τους φίλους μαθητές, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, γιατί και αυτοί βρίσκονται σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Οι μαθητές μας, γιατί περιμένουν αποτελέσματα με μια ΕΔΕ πάνω από το κεφάλι τους, δηλαδή για ένα νέο κοφτήρι στην πραγματικότητα που θα διώξει πάλι φέτος 30 με 40 χιλιάδες παιδιά από την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ιδρυτικοποιείται το Πανεπιστήμιο, υπάρχει ισοτίμηση των τίτλων των κολεγίων και των πανεπιστημιακών σχολών και έχουμε τα ίδια νοσήματα μέσα εισαγωγικά με το σύστημα υγείας, με το ΕΣΥ, γιατί έχουμε αδιοριστία, γιατί έχουμε κενά και γιατί έχουμε επιπλέον την καταστολή, την εποπτεία, την επιτήρηση, την ανελευθερία της περίφημης αξιολόγησης που είναι η αναβίωση του επιθεωρητισμού. Οι δύο βασικοί πυλώνες, θα λέγαμε, του κοινωνικού κράτους βάλλονται, που είναι τα θεμέλια των κοινωνικών μας δικαιωμάτων, που αντανακλούν τους βασικότερους και ιστορικότερους κοινωνικούς αγώνες, που είναι η παιδεία και η υγεία, που είναι ένα δημόσιο και δωρεάν καθολικό σύστημα παιδείας, υγείας, πρόνοιας ασφάλισης και σύνταξης. Ζούμε σε μια περίοδο, κυρία Δουλγεράκη, που πραγματικά δοκιμάζεται ο λαός, γιατί δέχεται μια στιγμή πολύ σκληρή επίθεση από ένα σύστημα το οποίο είναι ανάλγητο. Και είναι ανάλγητο γιατί είναι κεφαλαιοκρατικό, γιατί εκφράζει τα συμφέροντα των ολίγων, της ολιγαρχίας και στον τόπο μας βεβαίως και του ξένου υπεριαλισμού, όπου διαμορφώνει και τους όρους που ζούμε. Άκουγα προηγουμένως, γιατί παρακολουθούσα ώρα την εκπομπή σας και κάνατε ένα πολύ ωραίο σχόλιο για τους θαλασσοπνιγμένους, που βεβαίως δεν είναι μόνο 81 από ό,τι φαίνεται, έξω από την πύλο που έχει γίνει υγροστάφος. Πρόκειται για μια βάρβαρη αντιμεταναστατική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα πολιτικό έγκλημα που διέπραξε πρώτα και κύρια η περίφημη δίθεν δημοκρατική σιδηρόφραχτη Ευρώπη του υπεριαλισμού, του πολέμου και του φασισμού, του ρατσισμού, και κατά δεύτερο λόγο η ελληνική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και όλες οι προηγούμενες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, οι οποίες εφαρμόζουν κατά γράμμα τις εντολές, τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θέλει θράκτες και θέλει τη Frontex στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο, ουσιαστικά να θαλασσοπνίγει κατατρεγμένους που ψάχνουν μοίρα στον ήλιο. Πατρίδα, προστασία, φροντίδα. Άρα λοιπόν, κατά εσάς, το Μιλάμδα Κομμουνιστικό Κόμμα, η μάχη μπροστά σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση ή η μάχη δίνεται για την ίδια τη ζωή, κυρία Σπαχή, έτσι? Γιατί μπήκατε στο κομμάτι της οικονομίας, μπήκατε στο κομμάτι της υγείας, αναφερθήκατε στο κομμάτι της παιδείας, όπως επίσης και στο μεταναστευτικό. Όλα αυτά είναι μάχη. Είναι μάχη και είναι από τις πιο αντιπροσωπευτικές μάχες είναι αυτά, με ένα κεντρικό στόχο: να κατοχυρωθούν βασικά δικαιώματα τα οποία δεν παραγράφονται. Καλά το είπατε προηγουμένως και καλά το έλεγε και η ανακοίνωση της Ένωσης των Νοσοκομειακών Γιατρών, την οποία στηρίζουμε. Δεν γίνεται να παραιτηθούμε του δικαιώματος της υγείας, του δικαιώματος της θεραπείας. Διαβάζουμε στον τοπικό τύπο ότι στο Παγνί πέφτουν σαν τα κοτόπουλα, αυτός ήταν ο τίτλος μιας εφημερίδας που διάβασα, οι εργαζόμενοι, νοσηλευτές και γιατροί. Υπάρχει υποχρηματοδότηση στην κατεύθυνση της πλήρους διάλυσης του συστήματος του ΕΣΥ
και της εμπορευματοποίησης της υγείας. Εγώ κυρία Σπαχή δεν θα το δω πολιτικά, θα το δω και λίγο διαφορετικά για την υγεία μου. Μόλις χθες έκανα μια βόλτα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Αυτό που αντιμετωπίζεις μέσα από τους θαλάμους, μέσα από την υλικοτεχνική υποδομή, μέσα από αυτά τα οποία υπάρχουν, βλέπεις ότι πλέον πάμε για τα καλά στην περίοδο της φτώχειας. Αν αρχίσεις να κατεβαίνεις στις εξωτερικές σκάλες του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, βλέπεις ότι έχουν φύγει κομμάτια από τα σκαλοπάτια, από τις σιδεριές, και θα πρέπει να βλέπεις το σκαλοπάτι για να μην πέσεις, για να μην τραυματιστείς, για να μην έχεις άλλα μπροστά σου. Είναι πραγματικά μια εικόνα εγκατάλειψης. Αυτό. Και την ίδια στιγμή ακούμε ότι οι καρκινοπαθείς τελευταίου βαθμού δεν θα έχουν θεραπεία, κοστίζουν. Έτσι ένα κοινικό επιχείρημα που αποδεικνύει τη στιγνότητα αυτού του συστήματος. Εμπόρευμα η ζωή, εμπόρευμα η υγεία, εμπόρευμα ο άνθρωπος. Απέναντι σε αυτή την πολιτική όμως πρέπει να σταθούμε με κάποιους όρους ερμηνείας. Από κάπου έρχονται τα μέτρα αυτά, κυρία Δουλγεράκη. Το Μιλάδο Κουκουέ λέει ότι η πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και όλο το μαύρο σύστημα που έχει δίπλα της, αυτό το μαύρο μέτωπο των δεξιών κομμάτων, συμπληρωμάτων της, των διαμερισμάτων της μεγάλης δεξιάς πολυκατοικίας, θα έλεγα εγώ. Έτσι, δηλαδή, είτε πρόκειται για την ελληνική λύση, είτε πρόκειται για την νίκη που βγήκε ξαφνικά στο προσκήνιο με παραθρησκευτικές οργανώσεις και με ένα πολιτικό μανδύα, είτε πρόκειται για την εθνική δράση, την πατρίδα και δεν ξέρω ποια άλλα ονόματα θα βρουν, για να συγκαλύψουν ουσιαστικά τον αντιδραστικό σκοταδιστικό χαρακτήρα τους, όλα αυτά τα κόμματα υπηρετούν ακριβώς αυτή την αδυσόπιτη επίθεση απέναντι στα αναφέρετα λαϊκά δικαιώματα. Όμως πρέπει να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία και τα συμπληρώματά της δεν είναι ένα μέτωπο που λειτουργεί χώρια και χωρίς τη στήριξη των υπόλοιπων κομμάτων που αναφέρονται στη σοσιαλδημοκρατική τάχα μου καλύτερη διαχείριση αυτής της καπιταλιστικής κρίσης. Και αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα μαθαίνουμε ότι θα είναι εδώ και ο αρχηγός, ο οποίος καλούσηκε το λαό το 2015 να στηρίξει για πρώτη φορά στην κυβέρνηση αριστερά και έφερε τη χειρότερη επίθεση, αλλά εμείς λέμε από το Μιλάδο Κουκουέ ότι έδωσε το χειρότερο χτύπημα στο αριστερό κίνημα. Γιατί σπήλωσε τις αριστερές ιδέες, γιατί πρόβωσε προσδοκίες του λαού, γιατί ουσιαστικά έβαλε πλάτη για να φαίνεται σήμερα ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία και όλο αυτό το φάσμα των δεξιών κομμάτων ως κυρίαρχη πολιτική αντίληψη στην κοινωνία. Δεν ήρθαν μόνοι τους οι δεξιοί και οι ακροδεξιοί. Είχαν την πλάτη της δίθεν αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ που καλλιέργησε, καταρχάς επέβαλε τα μνημόνια και το τρίτο συμπυκνώνει τα δύο προηγούμενα και δεύτερο καλλιέργησε την αντίληψη ότι είναι ευρωμονόδρομος, υπάρχει μόνο ευρωμονόδρομος, δηλαδή χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση της ληστείας του κεφαλαίου και του πολέμου δεν μπορεί να ζήσει ο λαό μας τάχα. Έτσι, δεύτερον καλλιέργησε το φιλοαμερικανισμό, δηλαδή το φιλοϊμπεριαλισμό, με αποτέλεσμα να αυξηθούν και οι βάσεις του θανάτου, να γίνουμε το στόχαστρο, και έβαλε και το φράχτη. Δεν μπορεί να βγαίνει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ και να επικαλείται τα ανθρώπινα δικαιώματα την ίδια στιγμή που όχι μόνο δεν αναθεώρησε αλλά εφάρμοσε κατά γράμμα την αντιμεταναστευτική βάρβαρη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και φράχτες έστησε και στη Μόρια είδαμε το χάλι και ουσιαστικά κατά γράμμα τήρησε τις εντολές των επαναπροωθήσεων που επιβάλλει η Frontex. Το ίδιο έκανε και σε ό,τι αφορά το αγροτικό. Γιατί μιλήσαμε και για τον πρωτογενή τομέα. Ναι, χρειάζεται όραμα. Το όραμα είναι ένα, λέει το Μιλάδο Κουκουέ για το αγροτικό. Έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η κατάργηση της περίφημης κοινής αγροτικής πολιτικής. Γιατί με αυτούς τους περιορισμούς που βάζει στο πλαφόν της παραγωγής, η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πραγματικότητα θέλει ξεθεμέλωμα του μικρού παραγωγού, του αγρότη, του μικροϊδιοκτήτη, που είναι η ραχοκοκαλιά της εθνικής μας οικονομίας
Και μια και μιλάμε για εθνικά κεφάλαια, να πούμε ότι πολλής λόγος γίνεται, κυρία Δουλγεράκη, τελευταία, για το έθνος, για την εθνική αντιπολίτευση. Γίνεται μια εθνοκαπηλεία και μια πατριδοκαπηλεία από όλες τις δυνάμεις της δεξιάς, την ίδια στιγμή που υπονομεύουν τα θεμελιώδη δικαιώματα. Εσάς άκουγα προηγουμένως να λέτε ότι δεν τηρήσανε το δικαίωμα της προστασίας. Η λιμενική μετολή της κυβέρνησης, βέβαια, έτσι, στην Πύλο, γιατί δεν έχει οριστεί η ΑΟΣ. Και λέει ουσιαστικά ο πατριώτης Μητσοτάκης ότι θα πάει στη Χάγη να διασφαλίσει τι. Αν έχουμε κυριαρχική ζώνη στο Αιγαίο, γιατί αυτό είναι στην πραγματικότητα. Δεν θα βάλει μόνο την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα, θα βάλει τα χωρικά ύδατα, και την ίδια στιγμή έχουμε διχοτομημένη την Κύπρο. Για ποια λοιπόν πατρίδα και εθνική υπερηφάνεια και ανεξαρτησία μιλάνε? Και ποια σημαία σηκώνουν? Σηκώνουν μόνο τη σημαία της υποτέλειας, της αμερικανοδουλείας, της παραπλάνησης των λαϊκών στρωμάτων. Και αυτό πρέπει να το ξέρει ο κόσμος. Άρα λοιπόν το ζητούμενο μπροστά σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, με όλα αυτά τα θέματα τα οποία θέσατε ως κεντρική πολιτική γραμμή από το Μη Λάμδα Κομμουνιστικό Κόμμα, είναι πια, κυρία Σπαχή, για να μπορέσω να σας ακούσω και να ολοκληρώσετε, να σας αποχαιρετήσω? Ναι, δυστυχώς δεν μας πιάνει ο χρόνος, γιατί είναι πολλά τα ζητήματα. Να ολοκληρώσουμε όμως, δεν θέλω να κάνω κατάχρηση. Το Μαρξιστικό Λενινιστικό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το Μιλάδο Κουκουέ, λέει πρώτα και κύρια, ότι με τους αγώνες μας, με την πάλη μας, θα κατοχυρώσουμε τα δικαιώματά μας. Άρα να έχουμε υπόψη μας ότι όποια κυβέρνηση και να βγει, είτε σχηματίσει η Νέα Δημοκρατία μόνη της κυβέρνηση, είτε με οποιοδήποτε άλλο συνοδοιπόρο, τα μέτρα θα είναι στιγνά, αντιλαϊκά, κατασταλτικά, μέτρα φτώχειας, ακρίβειας, ανεργίας και υποτέλειας. Επίσης, καλεί τον κόσμο, τα λαϊκά στρώματα, τους αγρότες, τους εκπαιδευτικούς, τους νοσηλευτές, τους γιατρούς, τους ανέργους, την νεολαία, να γυρίσουν την πλάτη στα κόμματα τα δεξιά. Όχι μόνο στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και σε όλα τα συμπληρώματά της, είτε λέγονται Ελληνική Λύση, είτε Εθνική Δράση, είτε Νίκη, ή όποιο άλλο όνομα χρησιμοποιούν. Επίσης, να μην εγκλωβιστούν στα νέα ψευτοδιλήμματα της ψεύτικης αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ, και ξέρουμε απόλυτα, χρησιμοποιώ με απόλυτη συνείδηση τον όρο ψεύτικη αριστερά, γιατί είναι μια δύναμη που στην πραγματικότητα υπονόμευσε τις λαϊκές αντιστάσεις και στο όνομα της αριστεράς εφάρμοσε δεξιά πολιτική. Δεν χρειάζονται άλλοι πειραματισμοί. Να ενισχυθούν οι δυνάμεις της συνεπούς πραγματικής αριστεράς, και μία από τέτοια δύναμη είναι το Μιλάδο Κουκουέ. Θέλω να πω και μία κουβέντα για το ΠΑΣΟΚ, που φαίνεται να θέλει να αναγεννηθεί από τις τάχτες του. Είναι ένα κόμμα που φέρει όχι μόνο την μνημονιακή καταιγίδα στην πλάτη του, γιατί το ΠΑΣΟΚ μας επέβαλε τα μαύρα μνημόνια, αλλά είναι αυτό που επιλέγει ξανά τον ίδιο μονόδρομο των μνημονίων, τον ίδιο μονόδρομο της υποταγής στο ΝΑΤΟ, τον ίδιο μονόδρομο ουσιαστικά της φτώχειας, της ακρίβειας και της ανεργίας. Γι' αυτό η λύση για τα λαϊκά στρώματα είναι να γυρίσουν την πλάτη σε όλα αυτά τα κόμματα που στην πραγματικότητα υπονομεύουν τα λαϊκά συμφέροντα. Εμείς καλούμε την Κυριακή στις 25 του Ιούνιου να στηρίξουν και με την ψήφο τους το Μίλαρδα Κουκουέ, γιατί αυτή η ψήφος είναι μία ψήφος εμπιστοσύνη στους αγώνες, είναι μία ψήφος πίστης στη δύναμη του λαού να κατοχυρώσει τα δικαιώματά του, και η ιστορία έχει δείξει ότι μπορεί να τα κατοχυρώνει. Κυρία Σπαχή, σας ευχαριστώ ιδιαίτερος. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα.